ξεκινήσω έτσι με τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Μπόρις. Μπόρις! Γεια σου ρε Μπόρις. Μείνε εκεί, μείνε. Λοιπόν, εσύ είσαι ο Μπόρις, σωστά. Λοιπόν, εσύ όμως είσαι πολύ έξυπνο σκυλάκι και θα μας δείξεις διάφορα σήμερα εδώ, σωστά. Λοιπόν, εγώ είμαι η Κιμ. Γεια σου. Χεράκι. Γεια σου. Γεια σου Μπόρις. Λοιπόν, ο Μπόρις είναι ο πρώτος μου καλεσμένος. Σε λίγο θα έρθει και ο Παύλος. Ο Παύλος δεν θα έλεγα ότι μοιάζει πάρα πολύ με τον Μπόρις, αλλά θα μας δείξουν πολύ ωραία πράγματα. Και τώρα θέλω να καλησπερίσουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Πέτρο Καραχούντρη, ο οποίος είναι εκπαιδευτής σκύλων. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, είσαι εκπαιδευτής, εγώ εκεί τον Μπόρις τον αφήνω εδώ. Ναι, άσε τον εκεί. Ωραία. Μείνε εκεί. Λοιπόν, εσείς σήμερα θα μας δείξετε αυτά που μπορούν να κάνουν οι σκύλοι όταν μπαίνουν σε μία εκπαίδευση και σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Τι είναι αυτό ακριβώς που κάνετε? Μπορούμε να μάθουμε να σας δείξω τα βασικά που κάνουν τα σκυλιά, που θέλουμε να κάνουν τα σκυλιά για να περνάμε όλοι καλά. Mm-hmm. Δηλαδή να κάθονται, να μας περιμένουν και κάποιες ασκήσεις που με την εκπαίδευση μπορεί να μάθει ένα σκύλος. Αυτός είναι ο Παύλος. Γεια σου Παύλο. Ένα ντόμπερμαν 20 μηνών. Μείνε. Ωραία, λοιπόν, με ποιον θα ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με τον μεγάλο. Ωραία. Εγώ κρατάω μία απόσταση, κάθομαι με τον Μπόρις εγώ. Ναι, ωραία. Πάμε, Παύλο. Πάμε μαζί. Παύλο, κάτσε. Πάμε μαζί. Μαζί, πάμε. Εδώ μαζί. Κάτσε. Σούζα, μείνε. Μείνε. Παύλο, κάτω. Παύλο, κάτσε. Κάτσε. Πόσο χρόνο είσαι? 2, μπράβο. Μπράβο, πάμε μαζί. Μαζί, Παύλο. Παύλο. Δεν είναι 2, είναι 20 μηνών. Κοντά είμαστε, Κοντά, Παύλο. Πάμε. Πάμε ένα κουτσό. Μαζί. Πάμε, κουτσό, πάμε, κι άλλο εδώ, κουτσό, πάμε, μπράβο, πάμε, μείνε. Φοβερό. Μείνε, μπράβο, κάτσε. Μάλιστα, πόσο καιρό θέλει ένα σκύλι για να μάθει αυτά που είδαμε τώρα? Τον Παύλο τον ξεκινήσαμε μεγάλο, ενός χρονού, και έχουμε δουλέψει 6-7 μήνες. Μπορεί το κάθε σκύλι να ακούει έτσι τις εντολές? Ναι. Ο κάθε σκύλος. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα θα πάμε να δούμε και αυτά που είναι λίγο τα παραπάνω από τα... Να δούμε με τον Μπόρις. Μπόρις, θέλεις? Πες μου εμένα. Θες? Ναι. Οκ, θέλει. Ωραία. Πάμε. Εμείς έχουμε γίνει φιλαράκια εδώ με τον Μπόρις, έτσι όπως βλέπετε. Λοιπόν, θα πας? Έλα Μπόρις, έλα. Hop. Μπράβο. Πάμε μαζί. Έλα. Πάμε. Εδώ, μαζί. Πάμε, stop. Πάμε πίσω. Γύρνα. Πάμε πίσω. Εδώ. Μαζί. Πάμε πίσω. Εδώ. Πάμε. Ήθελε να ξυθεί λίγα. Πίσω. Γύρνα. Πάμε πίσω. Πίσω. Εδώ. Στυκ. Πάμε. Έλα μαζί. Πάμε. Πάμε. Γύρνα. 2. 3. Σιγά. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Μπράβο. Μπράβο. Ωραίος ο Μπόρις. Οπότε και μεγάλο σώμα και μικρό σώμα. Ό,τι μπορεί να κάνει ένας μεγάλος σκύλος μπορεί να το κάνει και ένας μικρός. Τώρα βέβαια, το αντίθετο. Ξέρουμε ότι εκπαιδεύονται και τα σκυλιά για διάφορους λόγους. Ας πούμε, γίνονται ναυαγοσώστες. Ναι. Δεν είναι όλα τα σκυλιά. Βοηθάνε την αστυνομία. Ναι. Την αστυνομία, ας πούμε, μπορεί να την βοηθήσει ένα ντόμπερμαν. Ένα γερμανικό σουμενικό.
Είναι συγκεκριμένες οι ράτσες, ναι, δηλαδή. Ναι. Είναι οι ράτσες που είναι πιο δυναμικές. Οι ράτσες που είναι. Εμείς τώρα που έχουμε τον σκύλο ως καλό φίλο μας στο σπίτι, ως μέλος της οικογένειας. Τι είναι αυτό, ας πούμε, που θα μπορούσατε εσείς να μάθετε σε ένα σκυλί δικό μας, που θα μπορούσε να χρησιμεύσει στην καθημερινότητά μας ή ακόμα και να σώσει μια ζωή? Εξαρτάται το σκύλο. Mm-hmm. Το να σώσει μια ζωή, δηλαδή ένα κανείς, ας πούμε, δεν μπορεί να σώσει μια ζωή. Mm-hmm. Ένας γερμανικός σουμενικός, ένα ροτβάιλερ, ένα λάμπραντορ. Ναι. Εντάξει, μπορεί να σας βοηθήσει σε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε, καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε με τη βασική υπακοή των σκύλων. Να μάθει να μην τραβάει, να περπατάει καλά στην πόλτα, δηλαδή να περνάτε όλοι καλά. Να είναι ήσυχος μέσα στο σπίτι, να έρθει κάποιος. Να μην ενοχλεί, ας πούμε. Να μην ενοχλεί, να έρθει κάποιος επισκέπτης να το βάλετε σε μια γωνία να κάτσει, όπως ο Μπόρις. Σε μια γωνία να κάτσει, σε μια δικιά του γωνία. Να περνάτε όλοι καλά. Μάλιστα. Τι άλλο? Λοιπόν, να τον βάλουμε τον Μπόρις να κάνει. Μπόρις, πάμε. Εδώ. Κάνε μια. Εδώ. Έλα. Έλα. Μπράβο. Μπράβο. Έλα. Μπράβο. 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 Φοβερός. Μπράβο. Πάμε. Πάμε μαζί. Εδώ. Πάμε. Μπράβο. Μπράβο. Έλα. Έλα. Μπόρις. Πάμε. Έλα. Μπράβο. 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 Πώς τους τα μαθαίνετε αυτά? Υπάρχουν κάποιες λιγουδιές που τους δίνετε? Ο σκύλο, για... Εξαρτάται το σκύλο. Παιχνίδι, χάδι, επιβράβευση, τροφή. Αυτά. Δηλαδή ο Παύλος είναι μόνο με χάδι. Έχει εκπαιδευτεί μόνο με χάδι. Του αρέσει πιο πολύ αυτό παρά οτιδήποτε άλλο. Πάμε, μπορείς. Αυτός εδώ τώρα τρελαίνεται πολύ με ένα παιχνίδι που έχω στην τσέπη. Μισό λεπτάκι. Έλα. Πάμε, έλα, έλα, πάμε. Πάμε πόδια, πάμε, έλα, πάμε, πόδια, πάμε, πάμε. Ένα, δύο, τρία, τρία, τέσσερα, πέντε, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. Μπράβο, έλα, έλα, μπράβο, έλα, φέρ' το, έλα, hop. Έλα, μπορείς, φέρ' το, πάμε, έλα, 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 hop, έλα, hop. Μπράβο, 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 μπράβο. Θα τον βάλουμε να πηδήξει και το εμπόδιο. Ο Μπόρις μπορούμε να πηδήξει, ή μάλλον να πηδήξει στη ρακέτα. Έλα, Μπόρις. Πάμε. Πάμε. Έλα, εδώ. Πάμε, έλα, πάμε, ένα, hop, ένα. Μπράβο, πάμε, δύο. Δύο, μπράβο. Μπράβο. Πάμε, τρία. Τρία, μπράβο. Πάμε, τέσσερα. Πάμε, μπράβο. Πρωταθλητής ο Μπόρις. Ο Μπόρις αστέρι. Μπράβο, πάμε, hop. Πίδα. Μπράβο, πάμε. Μπράβο. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Ο Μπόρις είναι ταλέντο, ας πούμε? Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν είναι ταλέντο. Δηλαδή, αν εγώ πάρω τώρα ένα κανείς, ναι, και σας το φέρω... Εάν ασχοληθούμε για 6-7 μήνες με ένα σκυλί, οποιοδήποτε σκυλί είναι αυτό, και ασχοληθείτε και εσείς, όλα τα σκυλιά μπορούν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο. Δεν είναι ότι είναι έξυπνος ο σκύλος και τα άλλα είναι, δεν είναι έξυπνα. Είναι όπως είναι όλα τα σκυλιά, είναι και ο Μπόρις. Και αν είναι μεγάλο σε ηλικία. Ας πούμε, εγώ έχω ένα και είναι 5 χρονών. Τσιουάουα με πίνσελ. Εκεί είναι πιο δύσκολο. Τι έχεις εσύ, τσιουάουα με πίνσελ? Με πίνσελ. Εν τω μεταξύ, όταν θέλει να κάνει την ανάγκη του, χωρίς να το έχουμε εκπαιδεύσει, πάει και χτυπάει το, ναι, το, ναι, παράθυρο. Το έχει... Ή όταν κλαίω, κάνει το σκυλάκι. Είναι απίστευτο. Ναι, έχουν, ναι, πολύ μεγάλο ένστικτο. Να μην κλαίσεις, Μανούλα. Να μην κλαίσεις. Το φύλλο παίζει ρόλο στην εκπαίδευση, στην ευκολία? Τα φιλικά είναι πιο εύκολα. Αυτό ήθελες να ακούσεις εσύ τώρα? Τα θηλυκά είναι πιο εύκολα στην εκπαίδευση. Στο εξωτερικό παίρνουν θηλυκά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πιο πολύ προτιμούμε τα αρσενικά. Η Ευρώπη πιο πολύ είναι... Στα μαθήματα που κάνετε εσείς, έρχονται και οι ιδιοκτήτες μαζί? Πρέπει να είναι και ο ιδιοκτήτης, ε? Καλό είναι να είναι ο ιδιοκτήτης. Πάντως είναι κάτι διαφορετικό, γιατί συνήθως τα πάνε τα σκυλιά για εκπαίδευση, αλλά τέτοια πράγματα δεν βλέπουμε. Μόνο το σήκω, κάτσε, αυτό. Έτσι, είναι η νοοτροπία, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα γενικά είμαστε λίγο... Πάντως, έτσι για να το πούμε και αυτό, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και παρερμηνίες. Ότι τα χτυπάμε και τέτοια. Ναι, ότι θέλω να πω ότι δεν του αρέσει το ζώο αυτό που, ναι, που κάνει. Ναι. Εγώ διάλεξα να εκπαιδεύσω κανείς, είναι προσωπικός μου σκύλος, ενώ ο Παύλος είναι φίλος. Εγώ διάλεξα να πάρω κανείς, γιατί τα κανείς εκπαιδεύονται πολύ δύσκολα σε τέτοιο επίπεδο. Λίγο να του, δεν, καλά, δεν συζητάμε να χτυπήσει σκύλο, λίγο να του φωνάξεις,
δεν μπορεί να τον, να τον κόψει, να μην μπορέσει να κάνει την άσκηση. Θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί πολλές φορές όταν ακούμε ότι ας πούμε εκπαίδευση και παραπάνω δηλαδή από τη βασική εκπαίδευση, ότι τυραννιέται το ζώο, ότι δεν του αρέσει, ότι... Όχι, όχι. Αν μπορέσει να καταλάβεις τους ρυθμούς του ζώου και να δεις την ψυχολογία του λίγο, δεν ταλαιπωρείται, του αρέσει. Ο Παύλος, αν κάτσουμε στο σαλόνι, έρχεται και μας τραβάει πιο πολύ τον ιδιοκτήτη του για να, τον, κάνει για να κάνει... Λοιπόν, έχετε και ένα άλλο που μας λέγατε προηγουμένως, φοβερό, με το κινητό τηλέφωνο. Α, με το κινητό. Ναι. Το κινητό είναι μέσα... Άμα έχουμε ξεχάσει, ας πούμε, πού είναι σιγάρι. Το κινητό μας ναι. Και ψάχνουμε. Ναι. Ναι, για να δούμε. Έλα, μπορείς. Φέρε το τηλέφωνο, φέρε το τηλέφωνο. Φέρε το. Μπράβο. Έλα, έλα. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο και για κλειδιά και για οτιδήποτε άλλο. Στο σπίτι, επειδή είναι, εδώ δεν είναι ο χώρος του και λειτουργεί διαφορετικά ο σκύλος, στο σπίτι το φέρνει όπου και να είναι το κινητό. Να σου πω κάτι. Αν εγώ τώρα δώσω στο σκύλο που έχετε εκπαιδεύσει εσείς, αν του δώσω εγώ μια εντολή, θα με ακούσει. Να δοκιμάσουμε. Για να ακούσουμε. Ναι, να πούμε να τον ρωτήσετε. Μπορείς, κάτσε. Ναι. Να τον ρωτήσετε. Μείνε. Λίγο όρθια. Να του δείξετε τη μύτη σου και να τον ρωτήσετε πού είναι η μύτη του. Μπορείς, πού είναι η μύτη σου. Ανα, εγώ έτσι, έτσι. Ναι, έτσι μπορείς. Μπορείς. Πού είναι η μύτη σου. Η μύτη. Μπράβο. Οπότε δεν είναι. Είναι κάτι που το έχει μάθει το σκυλί. Και το κάνει με όλους, αρκεί να σας δείξω τον τρόπο. Δηλαδή, αν κάτσουμε μια εβδομάδα και σας δείξω όλους τους τρόπους, θα δείτε ό,τι κάνει με μένα θα κάνει και με εσάς. Μάλιστα. Δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο με μένα. Τι άλλο από τώρα, να δούμε για κάτι από τον Παύλο. Ο Παύλος είναι πιο μεγαλός, όμως και σίγουρα μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Εντάξει, ο Παύλος έχει δουλέψει πιο πολύ σε εξωτερικούς χώρους. Με εμπόδια, με τούνελ, άλλο επίπεδο εκπαίδευσης. Εδώ τον φέραμε, μας έκανε κάποια πράγματα. Και του, του αρέσει όμως. Και αυτό με πάντως ήταν φοβερό αυτό που έκατσε στα δύο πόδια. Μπορούμε πάλι να τον, όταν πάμε ταξίδι, να μην τον πιάνουμε με το σκύλο. Μπορείς, έλα, ανέβα, πάμε. Μπράβο. Όταν πάμε ταξίδι, να πηγαίνουμε έτσι κάπως. Κάπως έτσι, ας πούμε. Απίστευτο αυτό. Να πάμε στο αεροδρόμιο, να πάμε να τσεκάρουμε τα εισιτήρια. Μείνε. Να μείνει εκεί η βαλίτσα. Κατά έχει ισορροπία, φοβερό. Μπορείς πραγματικά, σ' αγαπάμε. Σ' αγαπάμε πραγματικά. Είναι και κούκλος. Δεν υπάρχει. Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο κοστίζει τώρα μία εκπαίδευση. Είναι ακριβή. Ξεκινάει από πόσα χρήματα. Εξαρτάται. Μία εκπαίδευση βασικής υπακοής μπορεί να ξεκινήσει από 500 ευρώ και να πάει 1000. Εντάξει, είναι πολλά τα χρήματα. Αυτές οι εκπαιδεύσεις, τώρα εδώ του Μπόρις, είναι άλλες εκπαιδεύσεις. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Για να μάθουμε έναν σκύλο σαν τον Μπόρις, δεν είναι θέμα χρημάτων. Μπορεί να γίνει και τσάμπα, αρκεί να ο ιδιοκτήτης να έχει, να έχει χρόνο και όρεξη. Εάν δεν έχει ο ιδιοκτήτης χρόνο και όρεξη, όσα λεφτά και να δώσει, δεν θα μπορέσει να πετύχει το στόχο. Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, είναι ότι καμιά φορά παίρνουμε ένα σκυλί. Έτσι. Δεν το εκπαιδεύουμε και τελικά μας παιδεύει περισσότερο, ας πούμε. Αν δεν έχει τουλάχιστον πάρει την βασική εκπαίδευση για να μας διευκολύνει και εμάς, όπως είπατε εσείς, τα ταξίδια. Έτσι δεν είναι, Στέφανε. Μείνε. Σκυλί έχεις. Όχι, αλλά είμαι στη φάση που θα πάρω σκυλί. Να. Μπορείς. Μπορείς. Εκεί είμαι. Φοβερό. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε και τον Παύλο, ο οποίος εκεί δεν κρατιέται, τον βλέπω στα παρασκήνια. Μπορείς, θα ξαναρθείς. Μπορείς, θα ξαναρθείς. Πες ναι. Μπορείς, θα ξαναρθείς εδώ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.